Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τη νέα πραγματικότητα που ξεκινάει σήμερα και για την περιοχή της Καστοριάς, όπως και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, και δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Η Καστοριά βέβαια έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, με την έννοια του ότι εσείς ως αντιδήμαρχος είστε υπεύθυνοι για την ανάπτυξη αυτών των τραπεζοκαθισμάτων στον ιστό της πόλης, όχι όμως παραλίμνια, όπου εκεί τον πρώτο λόγο έχει η κτηματική υπηρεσία. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα μπερδέματα. Το τι θα αφήσετε εσείς ως Δήμος Καστοριάς στον ιστό της πόλης και τι θα αφήσει η κτηματική υπηρεσία στο κομμάτι που της αφορά, που είναι η παραλίμνια ζώνη. Μάλιστα. Και αν αυτό έχει διαφορά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεταξύ των καταστημάτων μια διαφοροποίηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Στην κτηματική αφορά το κομμάτι της παραλίμνιας ζώνης μέχρι και τον δρόμο. Αλλά πάντα νομίζω ότι όλα γίνονται σε συνεννόηση. Ήδη έχουμε κάνει μια σύσκεψη με τον κύριο Γεωργάκη της κτηματικής. Θεωρώ ότι κατανοεί το πρόβλημα, κατανοεί όλη την κατάσταση και νομίζω ότι συνηγορεί στο να τηρηθούν οι κανόνες, αλλά παράλληλα να μπορέσουν και οι επαγγελματίες να δουλέψουν. Ναι. Τώρα, όπως το λέμε αυτό, ο κύριος Γεωργάκης μπορεί να κάνει, βέβαια θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή μαζί του, αλλά μπορεί να κάνει ή να αποφασίσει ο κύριος Γεωργάκης για το πώς θα αναπτυχθούν και στις παραλίες τα τραπεζοκαθίσματα. Όχι, βέβαια, ή μόνο με τις εντολές των ανωτέρων του ουσιαστικά. Εννοείται ότι. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα λοιπόν. Εννοείται ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές των ανωτέρων του. Ένα όργανο είναι προϊστάμενος της υπηρεσίας ο κύριος Γεωργάκης, όπως όλοι μας. Και όλοι μας πρέπει να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε λάβει. Μάλιστα. Οπότε. Τι γίνεται εκεί τώρα, τι διαφορές υπάρχουν, μπορείτε να μας τις πείτε αυτή τη στιγμή σήμερα που ανοίξαμε? Ισχύει φυσικά το καθεστώς της απόστασης των 5 μέτρων από τη λίμνη. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι κάτι. Τα 5 μέτρα συνεχίζουν να ισχύουν. Συνεχίζουν. Ο Δήμαρχος μας κάνει πάρα πολλές προσπάθειες προσωπικά για να μπορέσει να ελαττωθεί αυτή η απόσταση των 5 μέτρων. Δεν έχουμε καμία απάντηση ακόμη. Προσπαθεί όμως να ελαττώσει τα 5 μέτρα σε 3 μέτρα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν όλα τα καταστήματα της παραλίας. Μάλιστα. Γιατί τώρα έχουν και στις δύο παραλίες, υπενθυμίζω, έτσι. Όχι, ναι, και τις δύο εννοείται. Όταν λέω παραλία, ναι. Τώρα βέβαια είμαστε κάτω από την πίεση των νέων μέτρων. Ίσως να έχουμε και κάποιο θετικό νέο, χωρίς να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να βοηθήσει. Επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε μαζί του και αυτό το κομμάτι. Ίσως ο ίδιος μπορέσει να μας δώσει, δεν ξέρω αν επιτρέπεται και να μιλήσει, βέβαια είναι και αυτά τα ζητήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας λέτε είναι ότι ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να φέρει στην ίδια κατάσταση και στην ίδια μοίρα τα μαγαζιά της παραλίας με τα υπόλοιπα μαγαζιά της πόλης, τα οποία θα έχουν τις δικές σας ευεργετικές διατάξεις. Εκεί μπορείτε να αποφασίσετε πολύ πιο εύκολα μόνοι σας. Ναι, ναι, έτσι είναι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που αφορά αποκλειστικά εσάς. Ναι, πέστε μου. Τι γίνεται λοιπόν, δώσατε επιπλέον πεζοδρόμιο στον κόσμο, δώσατε περισσότερους χώρους, δώσατε και δρόμους ακόμα? Έχουν ρυθμιστεί όλα αυτά? Ξέρει ο καθένας που έχει κατάστημα εστίασης και αναψυχής σήμερα μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κατάστημά του ουσιαστικά στην επέκτασή του με τα τραπεζοκαθίσματα? Η αλήθεια είναι ότι η τροπολογία, επειδή ψηφίστηκε δηλαδή πριν από 2 μέρες, είπαμε ότι από σήμερα θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία του ορισμού. Παρ' όλα αυτά, στο περίπου, ξέρουν οι περισσότεροι πού μπορούν να αναπτύξουν καθίσματα. Ναι. Είναι σε συνάρτηση φυσικά με του εσωτερικού χώρου.
Δηλαδή δεν μπορεί να αναπτύξει κάποιος αυθαίρετα καθίσματα, είναι σύμφωνα πάντα με τα τετραγωνικά και τα τραπέζια που είχε αναπτύξει στον εσωτερικό του χώρο. Γιατί όπως ξέρετε μέχρι τις 15 Ιουνίου από ό,τι ακούσαμε χθες, ίσως υπάρχει άνοιγμα από τις 15 Ιουνίου και του εσωτερικού χώρου. Άρα στην ουσία εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε με όσο χώρο έχουμε εξωτερικό τους επαγγελματίες για να καλυφθούν στο έπακρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσα τραπέζια είχαν εσωτερικά, χωροτοξικά τώρα μιλάμε, γίνεται ένα διαμόρφωση, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένας συντελεστής που ξέρουν και οι επαγγελματίες, εσωτερικός χώρος συν ο δικός σου ημιυπαίθριος, και από εκεί και πέρα βγαίνει πλέον πόσα μπορούν να έχουν στο χώρο που μπορούμε εμείς να τους δώσουμε. Από ό,τι χθες έκανα μια βόλτα στην παραλία, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή θα μπορέσουν να αναπτύξουν τα καθίσματά τους και νομίζω ότι θα μπορέσουν να καλύψουν και τον εσωτερικό χώρο μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ναι, μετά τις 15 Ιουνίου, καλά κάνετε και το λέτε, τα μαγαζιά θα μπορούν και μέσα από το. Να εκμεταλλευτούν και τους εσωτερικούς χώρους με τις ίδιες προβλεπόμενες διατάξεις, τις αποστάσεις κτλ. Τώρα, έχουμε η δυνατότητα στην ουσία της χρήσης της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας προκύπτει όταν έχουμε πλευρά σε τέτοια άνοιγμα, δηλαδή σε επαφή με τον υπαίθριο στο εξωτερικό χώρο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει ένα μαγαζί στην παραλία και να μπορεί να πάρει μέτρα ή να αναπτύξει καθίσματα σε μια απόσταση από το μαγαζί του μεγαλύτερη από όσο είναι η πρόσωψή του, έτσι. Αυτό ισχύει. Μάλιστα, αυτό ισχύει. Επίσης, τα τραπέζια θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μεταξύ τους απόσταση από 70 εκατοστά ως 1,70. Το 70 εγώ δεν το λαμβάνω υπόψη, διότι προσωπικά, είναι προσωπική μου άποψη, διότι θα πρέπει να είναι κενή η πλευρά του ενός τραπεζιού, να υπάρχει, να μην μπει με τίποτε καρέκλα από εκεί, να μην εφάπτεται δηλαδή μία καρέκλα με την άλλη. Είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί όταν υπάρχουν μεγαλύτερες παρέες. Και όταν υπάρχουν, ο πελάτης θα πάει λίγο δεξιά την καρέκλα, λίγο αριστερά. Εννοείται. Τι να κάνουμε τώρα? Θα λάβουμε υπόψη, θα είναι πάνω από ένα μέτρο για να είμαστε καλυμμένοι και να είμαστε ασφαλείς. Ναι, ναι. Ο μέγιστος αριθμός των καθήμενων στο τραπέζι θα πρέπει να είναι 6 άτομα, εκτός αν υπάρχει οικογένεια με ενήλικα. Ναι. Αυτό είναι μία από τις οδηγίες που έχουμε. Φυσικά οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται από το κατάστημα έχοντας κάποιο stand, από ό,τι μας έχω διαβάσει, στο οποίο θα υπάρχουν αντισηπτικά. Οι τουαλέτες φυσικά θα πρέπει μιλάνε για εξαιρισμό φυσικό, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί δεν έχουν όλες οι τουαλέτες το ίδιο. Σωστά. Την ίδια εξαιρισμό. Οπότε είναι κάποια πράγματα που είναι δύσκολα φυσικά να γίνουν, πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Θα κάνετε κι εσείς αντιδημαρχία σας, δηλαδή ελέγχου στα καταστήματα? Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε. Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό όμως είναι κάτι που αφορά περισσότερο το υγειονομικό, τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ναι. Τώρα, πιστεύετε ότι τους επιπλέον χώρους, γιατί υπάρχει από την άλλη, κυρία Θεοχάρη, γιατί έρχονται και μηνύματα εδώ, μην ξεχνάτε, λέει, υπάρχουν και οι πεζοί και άτομα με ειδικές ανάγκες. Βεβαίως. Πολλοί φοβούνται, κυρία Θεοχάρη. Καλά κάνει και στέλνει το μήνυμα εδώ ο φίλος. Πολλοί σκέφτονται ότι μήπως από το δώσε χώρο στα καταστήματα τελικά δεν θα υπάρχει χώρος να περάσει ο πεζός, να περάσει ένα καροτσάκι με αμαία, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Όλα αυτά... Για πείτε το λίγο και αυτό να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι μόνο θα υπάρχει χώρος, αλλά νομίζω ότι θα είναι μεγαλύτερος από ό,τι υπήρχε πριν. Αυτό πώς θα γίνει? Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν στους πεζόδρομους που καταλαμβάνουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός δεν έχει να κάνει μόνο με τους καθήμενους, αλλά και με αυτούς που περνάνε από δίπλα. Σωστά. Που σημαίνει ότι ο χώρος θα είναι ο χώρος που θα παραμείνει κενός θα είναι ασφαλής για αυτούς που θα περνάνε. Δηλαδή θα υπάρχει οπωσδήποτε η απόσταση του 1,70 από τον περαστικό. Τα τραπέζια από τον περαστικό. Αυτό θα συμβαίνει και στους πεζόδρομους και στις πλατείες και στα πεζοδρόμια. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι θα καλύψουμε τις πλατείες όλες
για να μπορέσουμε να δώσουμε τα τραπέζια στους επαγγελματίες. Mm-hmm. Εννοείται ότι θα παραμείνουν, η εικόνα θα είναι η ίδια, η πλατεία θα είναι η ίδια, τα πεζοδρόμια θα είναι τα ίδια. Απλά θα μπορέσουμε όπου υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε χώρο που δεν χρησιμοποιήσαν οι παιδιά. Άρα μισό λεπτά, όπου υπάρχει δυνατότητα, αυτό είναι το μυστικό. Ναι, όχι παντού ακριβώς. Λοιπόν. Όχι παντού, όχι παντού. Σκεφτείτε ότι η αναλογία που ισχύει είναι ένας πελάτης ανά δύο τετραγωνικά. Ναι. Άρα τα τραπεζάκια πλέον θα μπορούν να έχουν εύκολα τέσσερις καρέκλες, έτσι. Το πιο πιθανό είναι να έχουν λιγότερες καρέκλες. Από τις συνοήσεις που κάνετε, φαντάζομαι και με τα καταστήματα εστίαση αναψυχής, με αυτό το σχέδιό σας, με αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί επαναλαμβάνω, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και κατάστημα με κατάστημα θα διαφέρει στην εκαστοδία. Θα υπάρξουν καταστήματα που θα έχουν, θα λέγαμε, θα είναι οι ευνοημένοι, γιατί τους επιτρέπει. Θα υπάρχουν και τα καταστήματα όμως που θα είναι οι απόλυτα θυγμένοι. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι πρόβλημα για την ισορροπία των μαγαζιών. Μέχρι τουλάχιστον να απελευθερωθούμε από όλα αυτά. Τι λένε τα καταστήματα, τι λέει με εσάς ο Σύλλογος? Προσπαθούμε με όλες τις όσες σκέψεις κάναμε, προσπαθούμε να δούμε το κάθε κατάστημα, τον κάθε καταστηματάρχη προσωπικά. Δεν είμαστε και μια αχανής πόλη, η οποία δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας και δεν γνωρίζουμε τα καταστήματά μας, που σημαίνει ότι το πρόβλημα του κάθε καταστηματάρχη το βλέπουμε προσωπικά. Κοιτάμε όσο μπορούμε να είμαστε, όσους ελιγμούς μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε ελαστικοί, στο μέτρο του δυνατού βέβαια και του ασφαλές, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, ακόμη και να μπορέσουμε να δώσουμε εμείς κάποιες άδειες ή παραπάνω τραπέζια, θα έρθει κάποιος άλλος φορέας και να θέλουμε να έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε, θα έρθει κάποιος άλλος φορέας, είτε αυτό είναι το υγειονομικό, είτε αυτό είναι η αστυνομία, είτε αυτό είναι η κτηματική, που θα ανακόψει αυτό που εμείς θα ξεκινήσουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με όλους τους φορείς, ερχόμαστε σε συνεννόηση, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους επαγγελματίες που πραγματικά κατανοούμε το πρόβλημα, γιατί έχουν δύο μήνες κλειστοί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στο μέλλον, έτσι. Βέβαια, δεν είναι μόνο είναι για δυνατόν, τώρα. Έτσι. Που σημαίνει ότι. Αν μιλήσει κάποιος με ανθρώπους εστίασης και αναψυχής, ούτε θέλουν να βάλουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να έχουμε δεύτερο lockdown ή δεύτερη περιπέτεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τηρήσουμε τους όρους. Ναι. Μια διευκρίνηση μας λένε για την παραλία εδώ. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι δικό σας θέμα, είναι του κύριου Γεωργάκη της Σημαντικής. Τα 5 μέτρα δηλαδή, λέει, ισχύουν και σήμερα, από σήμερα, ή τα 3 μέτρα που είπατε? Γιατί είπατε όχι, τα 5 μέτρα ισχύουν. Δηλαδή τα καταστήματα εκεί θα βγάλουν ό,τι μπορούν να βγάλουν πάνω στο γρασίδι, πάλι στο καζόν. Δυστυχώς. Πάλι στο καζόν, παιδιά. Ναι. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που το λέω, γιατί... Παλιά λέγαμε μην πατάτε τον καζόν, αλλά τώρα λέμε πατάτε τον καζόν όσο περισσότερο μπορείτε. Προσπαθούσαμε εδώ και τόσο καιρό και προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση για αυτό το κομμάτι. Εντάξει, η λύση είναι με το σχέδιο της ανάπλασης, φαντάζομαι με τη νέα παραλία που θα κατασκευαστεί. Ναι. Από τα μεγαλύτερα έργα που μπορεί να γίνει στην περιοχή μας, να αλλάξει όλη η νότια παραλία τουλάχιστον, και εκεί έτσι. Τα πράγματα μπορούν να βρεθούν, και οι χώροι για τα καθίσματα και οι χώροι για τους πεζούς και οι χώροι για όλους. Αυτό πηγαίνει πίσω, ούτως ή άλλως φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει η ανάπλαση της παραλίας. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό που, όπως το είπατε, είναι τώρα αυτό που λέμε πλέον, πατάτε το γρασίδι. Πατάτε το γρασίδι όσο μπορείτε περισσότερο. Αλείπετε, μην το λυπάστε. Έχουμε συνεννοηθεί και με το Σύλλογο της εστίασης και των επαγγελματιών εκεί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο πατάτε το γρασίδι, είναι ότι λόγω του καιρού που έχουμε, κάποια στιγμή θα βρέξει, θα έχει λάσπη. Βέβαια. Δηλαδή, είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν. Βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, συνεννοούμαστε με τον κάθε επαγγελματία για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Είτε με κάποιες πλάκες, είτε και με κάποιο συνθετικό. Ήδη είδα χθες το βράδυ ότι έχουν βάλει αρκετικά συνθετικό τάπητα και κάποιοι έχουν βάλει πλάκες. Η αλήθεια ήταν ότι η αρχική σκέψη μας ήταν να γίνει κάτι ομοιόμορφο. Δηλαδή να μπορέσει από την αρχή της παραλίας, μιλάω για την νότια τώρα. Ναι, εκεί που έχει αυτό το σοβαρό θέμα με τον καζόν, φυσικά. Ναι. Να μπορέσει εκείνο όλο το κομμάτι. Αν μπορούσε να μπει συνθετικός τάπητος, ο οποίος, να διευκρινίσω, ότι και αυτός παρανόμως θα μπει, αν μπει. Μάλιστα. Η παρανομία στην παρανομία, λοιπόν. Ναι, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και τους επαγγελματίες. Δεν γίνεται να τους αφήσουμε στο έλεος. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, κυρία Θεοχάρη, ότι μέρα με τη μέρα θα βλέπουμε πώς, γιατί και οι ίδιοι τώρα
προσπαθούν και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες να δουν πώς θα βολευτούν και πώς θα βολευτεί και ο κόσμος που θα φυλαξούν από σήμερα. Είναι μια εβδομάδα προσαρμογής και για τους ίδιους στη νέα πραγματικότητα και για εμάς όμως που είμαστε οι χρήστες αυτών των καταστημάτων. Ακριβώς. Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι στην ουσία είναι δύσκολη η αλλαγή της φιλοσοφίας, γενικά της εστίασης. Έχουμε μάθει διαφορετικά. Έχουμε μάθει και νομίζω ότι αλλάζει η φιλοσοφία μας. Μπαίνουμε σε μαγαζιά που μπαίναμε πριν το Φεβρουάριο και βλέπουμε τώρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάνουν εργασίες όλες αυτές τις μέρες. Ναι, ναι, ναι. Και λέμε, τι έγινε εδώ, ρε παιδιά. Ναι, έτσι ακριβώς γίνεται. Και όμως μπαίνουμε σε ένα σχεδόν καινούριο μαγαζί. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Θα μιλήσουν και οι ίδιοι, τι προβλήματα θα παρουσιαστούν, φαντάζομαι. Στην εδώ θα είμαστε δούμε, ναι. Και ο κάθε Δήμος να μπορέσει να τα λύσει. Τώρα, κυρία Θεοχάρη, πριν σας αφήσουμε για σήμερα, υπάρχει το θέμα της λαϊκής. Και μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην λαϊκή του Σαββάτου, έρχονται και αλλαγές στη λαϊκή της Τετάρτης. Και μάλιστα αρχίζουμε από αυτή την Τετάρτη, μεθαύριο, 27 Μαΐου. Έτσι, τι θα γίνει, η λαϊκή του Σαββάτου που απέσπασε όντως και ορισμένα κολακευτικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο πια γίνεται. Νομίζω ότι η έχει διευκολύνει λίγο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πραγματικά με τον κόσμο που μιλάω, όχι μόνο με τον κόσμο, αλλά και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται μέσα. Γιατί στην αρχή ήταν αρκετά διστακτική και μπορώ να πω και αρνητική. Αλλά από το πρώτο Σάββατο που διεξάγει η λαϊκή, είδα ότι τελικά ήταν και οι ίδιοι ευχαριστημένοι και ο κόσμος τους, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να παρκάρουν, ελεύθερα να μπουν χωρίς κίνδυνο μέσα στη λαϊκή. Και φυσικά αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει και ένα καλό κλίμα με την τροχέα, η οποία ήταν μονίμως εκεί για να προσέχει μήπως συμβεί κάτι. Μάλιστα. Μετά λοιπόν από αυτό, πάμε και λαϊκή Τετάρτη εδώ για μια παρέμβαση. Τι ακριβώς θα γίνει από αυτή την Τετάρτη? Κύριε Τσούλη, είχαμε ένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η οποία θα συνεχίσει να παραμείνει απλωμένη όπως τη βλέπετε, με τους δρόμους κλειστούς. Αυτά θα παραμείνουν μέχρι όσο υπάρχουν τα μέτρα. Αλλά υπάρχει και κάτι καινούριο. Ναι, το καταλαβαίνω ότι και οι επαγγελματίες, οι σταθεροί επαγγελματίες στα καταστήματα που υπάρχουν εκεί, δημιουργήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα με τους προμηθευτές τους. Αλλά νομίζω. Πάντως εδώ μας λένε, έρχονται μηνύματα, λέει και τη Τετάρτη να μείνει έτσι πως έγινε. Ναι, και σε μένα το ίδιο έρχεται. Ξέρω πώς. Και την Τετάρτη λέει να μείνει όπως είναι, λέει, και μετά. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, γιατί δεν έχει συνωστισμό, γιατί κινούνται ελεύθερα. Έχεις απλά, κινείς ελεύθερα, χωρίς αυτοκίνητα. Χωρίς αυτοκίνητα, μπράβο. Και μπορεί ο κόσμος ακόμη και τη βόλτα του να κάνει πέρα από μπράβο, τα χρόνια, ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, εντάξει, υπάρχουν και αντιδράσεις από τους, σας είπα, από τα καταστήματα. Ζήτησα και από την αρχή και τώρα ζητούμε πραγματικά κατανόηση, γιατί είναι μία μέρα, είναι ένα πρωινό. Νομίζω ότι μπορούν και αυτοί να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους εκείνο το πρωινό για να μπορέσει να λειτουργήσει όλη η πόλη σωστά. Τώρα, το πρόβλημα είναι παρκάρισμα και επί της Κύκνων τώρα. Και τι θα αλλάξετε από αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, κύριε Θεοχάρη? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα και ένα κομμάτι που το βλέπει όλη η πόλη. Το είχαμε συζητήσει από εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι έχουμε πρόβλημα στην συγκοινωνία σε εκείνο το κομμάτι. Ναι. Παρκάρουν τα αυτοκίνητα, τα μεγάλα, τα αυτοκίνητα επαγγελματικά τους, όλοι οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί. Ακριβώς μπροστά στην Κύκνο, στη Λαϊκή. Έτσι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε οι πολίτες να κινηθούν, ούτε οι πελάτες τους. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως διάφορες λύσεις. Ναι. Είδαμε ότι δεν μπόρεσα να. Αυτό να που δούμε. Είδαμε είναι τετραπλοπαρκαρίσματα. Δηλαδή ακριβώς. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει ούτε Σαλονίκη, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ότι ο και συγκεκριμένος δρόμος του λεωφόρου των Κύκνων, αν το δείτε κι εσείς και όλος ο κόσμος της Καστοριάς, έχει σήματα τα οποία λένε απαγορεύεται η στάση και η στάση. Ναι, σημαίνει ότι. Ούτως ή άλλως αυτό όλο ήταν παράνομο, έτσι. Ναι, λέει, η στάθμη και η στάθμευση απαγορεύεται. Η στάση και η στάθμευση. Δεν λέει το τρίπλο παρκάρισμα. Εκείνο ίσως γι' αυτό και θα το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα, κοιτάξτε να δείτε. Φεύγοντας λοιπόν τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, επιτυχάνουμε διπλό αποτέλεσμα. Ναι. Ένα, να αποσυφορήσουμε τη λεωφόρο των Κύκνων. Και δεύτερον, οι πελάτες που θέλουν να ψωνίσουν, θα ψωνίσουν ελεύθερα. Δηλαδή, στην ουσία κάνουμε καλό και στους επαγγελματίες που είναι μέσα, αλλά και στον κόσμο. Το δέχτηκαν λοιπόν οι επαγγελματίες, γιατί και άλλες φορές έγιναν τέτοιες προσπάθειες για να φύγουν από εκεί. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, το δέχτηκε. Είχαμε κάποιες αντιρρήσεις. Δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις εκεί όμως. Μπορείς να τους απαγορεύσεις.
Να μην φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο. Μπράβο. Δηλαδή, δούμε το φορτηγό και βάλουμε το πρόστιμο. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι ώστε να διευκολυνθούν και οι δύο πλευρές. Αν είναι να βάλουμε τα πρόστιμα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Τηρηθούν και αν τηρηθούν, δυστυχώς θα είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα. Άρα, μετά από συνεννόηση και αρκετών μηνών και μετά από συζητήσεις, καταλήξαμε ότι τώρα είναι και η ευνοϊκότερη περίοδος λόγω της κατάστασης να μπορέσει να διευκολυθεί. Όλοι και να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Είπαμε, θα ξεκινήσει από αυτή την Τετάρτη. Ωραία. Τα αυτοκίνητά τους λοιπόν, οι επαγγελματίες, θα πρέπει πέρα από να τη τα παρκάρουν. Ορίστε. Πέρα από τη Λαϊκή, προς την έξοδο από της Λαϊκή, πόλης. Ναι, ναι. Λεωφόρος Κύκνων, από το Λεωφόρος Κύκνων 18 και μετά. Από το 18 και μετά, μάλιστα. Ναι, ναι. Το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, διευκολύνει, δηλαδή είναι στην ουσία όλη η Λαϊκή, το εμπορικό, η παλιά ΔΕΗ. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ελεύθερο. Θα είναι ελεύθερο. Ωραία. Η τροχιά έχει ήδη ενημερωθεί εδώ και μέρες. Θέλω να ενημερώσω και τους επαγγελματίες ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι προειδοποιητικό. Εάν υπάρξει κάποιο αυτοκίνητο, δυστυχώς η τροχέα θα πρέπει να πάει να βάλει πρόστιμο. Mm. Έτσι. Άρα, είναι νομίζω σωστότερο να λειτουργήσουμε όλοι συνετά, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να δουλέψουν. Ξέρετε κάτι, τελικά το όφελος θα το έχουν οι επαγγελματίες. Ναι. Δηλαδή, είναι λογικό. Τη στιγμή που θα μπορεί ο άλλος να παρκάρει, θα περνάει περισσότερο χρόνο μέσα στη Λαϊκή. Απλά οι ίδιοι τους διευκόλυνουν όλο αυτό, γιατί να σου λέω, πάμε έξω από τη Λαϊκή κατευθείαν να περπατήσω. Έτσι ακριβώς. Ή να μεταφέρω κάποια πράγματα από το φορτηγό μου στον μπάνκο. Και τέλος, να πούμε και λίγο γενικότερα έτσι, ότι η εικόνα θα πρέπει να είναι διαφορετική. Δηλαδή η ποιότητα, τέλος πάντων, της εισόδου της πόλης, η ποιότητα της Λαϊκής, θα πρέπει λίγο να είναι και διαφορετική. Λέτε ότι οι ίδιοι έπρεπε να το ζητήσουν πρώτα αυτό. Ναι. Να αναβαθμιστεί η εικόνα, γιατί και η εικόνα πουλάει πολλές φορές, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και για να σας πω ότι, για να το πάμε και λίγο παραπέρα, η σκέψη μας είναι και γενικότερα στη Λαϊκή και γύρω-γύρω από τη Λαϊκή, που υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία δένουν τις τέντες τους. Ναι. Δηλαδή, ναι, μετά από εκεί θα προχωρήσουμε και σε εκείνο το κομμάτι. Βήμα-βήμα βέβαια, για να βρίσκουμε και παράλληλα λύσεις και για τη μία πλευρά και για την άλλη. Αλλά νομίζω ότι αυτή δεν έχει μεγάλο κόστος. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που όντως τα αφήνουν επαγγελματίες, μου έχουν πει, τα αφήνουν και κάτω στο Δινάκ και τα αφήνουν πιο εδώ τα αυτοκίνητά τους, που σημαίνει ότι θα μπορούν και οι υπόλοιποι να το κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Θεοχάρη, θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Στην από πράξη, αυτή την Τετάρτη, επαναλαμβάνω. Όλα θα τα δούμε αυτή τη βδομάδα στην πράξη. Καταστήματα, τραπεζάκια έξω, λαϊκή της Τετάρτης, όλα θα τα δούμε αυτή τη βδομάδα. Κύριε Νατσούλη, θέλω να σας πω ότι, και το γνωρίζουν περισσότεροι, ότι όλη η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στους επαγγελματίες και στον κόσμο. Κάθε μέρα συζητάμε. Και ο καθένας με το αντικείμενό του βέβαια, το αντικείμενο που το αφορά. Και δεν παίρνουμε αποφάσεις τις οποίες σήμερα τις παίρνουμε και αύριο θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν. Όλα αυτά γίνονται σε συνάρτηση με όλες τις πλευρές. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Θεοχάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάση καλά, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.